Κύριε Ανδρέου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τη νύχτα μας ξυπνάνε λίγο πολύ, 3-4 φορές τουλάχιστον, αφού τη νύχτα έχουν κάνει μέρα, γυρίζουν τις γειτονιές και η αστυνομία βρίσκεται επιποδός και για αυτούς, αλλά και για τις λαμπρατσές. Ναι, είναι αλήθεια. Την τελευταία εβδομάδα έχει καταστηθεί ένα ειδικό σχέδιο δράσης ακριβώς για αυτό το σκοπό. Αλλά αντιλαμβάνεστε, οι καταγγελίες και τα παράπονα κάθε νύχτα σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Κύπρο, είναι πάρα πολλά. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα παράπονα. Επίσης, πράγματι, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις σκροτίδες, τις οποίες έχει καταντήσει καθημερινό φαινόμενο να εντοπίζουμε και να συλλαμβάνουμε πρόσωπα στην κατοχή των οποίων εντοπίζονται ποσότητες σκροτίδων και μπορώ να πω αρκετές ποσότητες. Ενώ το πιο ανησυχητικό είναι ότι εντοπίζονται στην κατοχή ανήλικων παιδιών. Ακόμα και ψες, σε μια νέα περίπτωση είχαμε εντοπίσει 3 παιδιά ηλικίας 19, 16 και 17 ετών σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας και να έχουν στην κατοχή τους 200 σκροτίδες. Οι οποίες έχουν κατασχεθεί. Ενώ να αναφέρουμε ακόμα ότι προχθές είχαμε εντοπίσει και ένα παιδάκι ακόμα, 11 χρονών, σε πάρκο το οποίο χρησιμοποιούσε κροτίδες και από έρευνα που έγινε στην κατοχή του εντοπίσαμε 24 κροτίδες. Είναι πολύ ανησυχητικά τα φαινόμενα, γι' αυτό και εμείς κάθε μέρα τονίζουμε ότι οι γονείς θα πρέπει να ασκούν περισσότερο έλεγχο στα παιδιά τους, να γνωρίζουν που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή και τι έχουν στην κατοχή τους. Αντιλαμβάνεστε, η κατοχή κροτίδων στα ανήλικα παιδιά. Και όχι μόνο φυσικά, αλλά ειδικά στα ελληνικά παιδιά ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι για τη σωματική τους ακεραιότητα, όχι μόνο αυτούς, αλλά και των παιδιών που βρίσκονται κοντά τους και των άλλων προσώπων. Μάλιστα, ελπίζουμε αυτό το Πάσχα, κύριε Ανδρέου, να έχουμε έτσι, να μην έχουμε βασικά θύματα από τις κροτίδες ή οτιδήποτε άλλο επιφυλάσσουν αυτές οι ημέρες, αφού δυστυχώς κατά τα πέραδο των ετών έχουμε δει πάρα πολλά. Φυσικά, έχουμε δει και ακροτηριασμούς, εγκάβματα, ακόμα και θανάτους από τη χρήση τέτοιων αντικειμένων. Δυστυχώς. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα των λαμπρατζών. Ναι. Καθημερινά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε διάφορες κλήσεις που έχουμε και με την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια συνεργασία και με τις κοινωνικές και δημοτικές αρχές, όπου σε κάποιες περιπτώσεις να μετακινούνται κάποια ξυλία ή κάποια άλλα αντικείμενα, τα οποία ενδεχομένως είναι και επικίνδυνα. Την καύση τους να μετακινούνται ώστε να μην προκαλείται είτε οχληρία είτε οποιοδήποτε κίνδυνος εναντίον οποιοδήποτε προσώπων. Η εκστρατεία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Πέραν από αυτόν υπάρχουν και ειδικά καθήκοντα περιπολίες που αφορούν και άλλα θέματα. Αντιλαμβάνεστε, τέτοιες περιόδοι υπάρχουν και αυξημένα θέματα αδικημάτων κατά περιουσίας, διαρρήξεις και εκλοπές. Οπότε επικεντρωνόμαστε και σε αυτά τα θέματα. Ενώ επίσης υπάρχουν και τροχονομικοί έλεγχοι καθημερινά, ακριβώς για αποτροπή θεμάτων που έχουν σχέση με τις οδικές τροχές συγκρούσεις. Ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πρόγραμμα, αλλά δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω κλείνοντας όσον αφορά την υπόθεση του κύριου Γιάννη Γιαννάκη, αφού όπως ενημερωνόμαστε κατηγορήθηκε γραπτός από την αστυνομία, σωστά? Ναι, είναι αλήθεια. Έχει κατηγορηθεί γραπτός χθες και μετά από συνεννόηση από την νομική υπηρεσία σε 18 κατηγορίες. Εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη μαρτυρία ώστε να μπορέσουμε να κατηγορήσουμε γραπτός το πρόσωπο αυτό και να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη. Ο φάκελος θα ολοκληρωθεί, θα ετοιμαστεί και θα σταλεί στην νομική υπηρεσία αρχές Μαΐου, μετά και από αυτή την εξέλιξη, για να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες. Έχει δοθεί απάντηση γραπτός από το Πανεπιστήμιο της Αμερικής, γιατί γνωρίζαμε μέχρι τώρα την προφορική απάντηση, ότι δεν το γνώριζα. Ναι, γραπτός δεν λάβαμε ακόμα την απάντηση, όμως επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος και ενδεχομένως να υπάρχει καλή καθυστέρηση, έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή την ενέργεια. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή προφανώς η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την ουσία του μαρτυρικού υλικού και κάτω ποιες προϋποθέσεις έχουμε προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Αυτό που λέμε είναι ότι η υπόθεση αυτή έχει διερευνηθεί αντικειμενικά, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, για όλα τα πρόσωπα και όπως έχουμε πει, η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου, για τον χρόνο σας. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και σε εσάς. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.